είχαν έναν άνθρωπο που δήλωνε ότι ήταν ο πρωθυπουργός του λαού και πήγαινε στο γραφείο με το τρένο. Οι Σουηδοί πληρωνόντουσαν πραγματικούς μισθούς για να ανοικοδομήσουν τη χώρα τους. Υπήρχαν κυβερνητικά χρήματα να βοηθήσουν τους ψαράδες και τους εργάτες εργοστασίων. Οι σοσιαλδημοκράτες δεν προσπάθησαν να συμφωνήσουν τα λογιστικά βιβλία του εαυτού. Δεν υπήρχε θέμα να περικόψουν οτιδήποτε. Αντίθετα, έψαχναν για περισσότερα πράγματα να κάνουν. Προχωρώντας μπροστά, αντί προς τα πίσω. Να τι έψαχναν σε ένα κόμμα. Οι Σουηδοί πήραν υπόσχεση για ένα σπίτι για το λαό, όπου οι αδύναμοι θα προστατευόντουσαν. Ξένοι έφθαναν για να θαυμάσουν τη Σουηδική Μέσοδο και μια κυβέρνηση που δεν ήταν ούτε φασιστική ούτε κομμουνιστική, αλλά που καθορισμένος στόχος της ήταν να βάλει τους ανθρώπους πάλι να δουλέψουν. Μαζί τρεις επιφημίες για το δώρο που θα πάρουμε. Πουθενά η αντίθεση δεν ήταν μεγαλύτερη από ό,τι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 1932 η Ουάσιγκτον ήταν υπομοιρία. Το Καπιτόλιο ήταν περικυκλωμένο από ανέργους βετεράνους του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, απόλυτη χώρα. Τα μόνα τους περιουσιακά στοιχεία ήταν τα αποδεικτικά επιδόματος που πήραν όταν έφυγαν από το στρατό που υπόσχονταν ένα ποσό χρόνια αργότερα. Όμως τώρα θέλανε τα λεφτά. Ήρθα στην Ουάσιγκτον να πάρω το επίδομά μου και θα περιμένω μέχρι να το πάρω και ας περιμένω μέχρι το 1945. Τι σας έφερε στην Ουάσιγκτον? Ήθελα να νικήσω τον νεκροθάφτη, να ξοδέψω τα λεφτά πριν τα πάρει ο νεκροθάφτης. Ξέρω ποιος έκανε αυτή τη χώρα να αξίζει να ζεις εδώ. Εσείς φίλοι. Εκνευρίζομαι με πολύ κόσμο. Μιλάνε για σας σαν αστιαλίτες. Μα το Θεό, δεν σας λέγαμε αλήτες το 1917 και 18, όχι. Σας το λέω εγώ. Αυτή είναι η σπουδαιότερη διαδήλωση αμερικανισμού που είχαμε ποτέ. Καθαρού αμερικανισμού. Ο πρόεδρος Χούβερ έπρεπε να αποφασίσει τι θα κάνει με τους βετεράνους όταν η γερουσία απέρριψε τα αιτήματά τους. Οι διαδηλωτές είχαν κατασκήνωση έξω στο κέντρο της Ουάσιγκτον. Είναι πόλεμος. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση μαχόμενου στρατού στην Ουάσιγκτον από το 1865. Ήξερα ότι κάτι θα γινόταν. Ότι μπορεί να τους γινόταν επίθεση και είχα κάρτα του τύπου και έτσι πέρασα τις γραμμές της αστυνομίας. Τότε είδα τους στρατιώτες να προχωρούν στην κατασκήνωση και όταν το αντιμετώπισαν όλοι στάθηκαν και είπαν «Κρατήστε όσο περισσότερο μπορείτε» και άρχισαν να τους πετάνε αέρια. Δεν είχα ξαναδεί κάτι τέτοιο. Συστηματικά, γραμμή-γραμμή, έκαψαν όλες τις τέντες και όλα τα υπάρχοντα των ανθρώπων αυτών. Όταν συνέβη αυτό, σκεφτόμουν τον Χέρμπερτ Χούβερ, γιατί η εκλογή του ήταν σε τρεις μήνες. Σκέφτηκα ότι αυτό ήταν το τέλος του Χούβερ. Οι διαταγές του Προέδρου πρέπει να εκτελεστούν και οι οριόμενες φλόγες φώναζαν το διάγγελμα του θανάτου στον φανταστικό στρατό που ήθελε το επίδομα. Υπό τη σκιά του όμορφου θόλου της πρωτεύουσας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Εκείνο το καλοκαίρι οι Αμερικανοί αγωνίστηκαν με ένα νέο σύνθημα. Αυτό είναι κάτι παραπάνω από μια πολιτική εκστρατεία. Είναι κάλεσμα στα όπλα. Δώστε μου τη βοήθειά σας, όχι μόνο για να κερδιθούν ψήφοι, αλλά για να νικήσουμε αυτή τη σταυροφορία και να αποκαταστήσουμε την Αμερική στο λαό της. Ο Ρούσβελτ ήταν υποψήφιος για πρόεδρος και έλεγε ότι η ύφεση μπορεί να νικηθεί. Ποιο είναι το σύνθημα της εκστρατείας, Μισίση? Ωραία, σωστά. Ο Αμερικανικός λαός του έδωσε μια μεγάλη νίκη σε όλη τη χώρα, κάνοντάς τον τον πρώτο δημοκρατικό πρόεδρο μετά από 12 χρόνια. Προσέφερε ένα νέο στυλ και μια νέα εμπιστοσύνη. Let me assert my first...
Άστε με να σας επιβεβαιώσω τη σταθερή μου πίστη ότι το μόνο πράγμα που έχουμε να φοβηθούμε είναι ο ίδιος ο φόβος. Ανώνυμο, παράλογο, αδικαιολόγητο φόβο, ο οποίος παραλύει την αναγκαία προσπάθεια για τη μετατροπή της οπισθοχώρησης σε πρόοδο. Ήμουν εκεί στην Εναρκτήριο. Είχε μια μεγαλοπρεπή φωνή και είχε έναν τρόπο που συνδύαζε τις λέξεις, που σε έκανε να αισθάνεσαι ότι αυτός ο άνθρωπος σημαίνει κάτι για σένα. Αυτός πρόκειται να σε βοηθήσει. Το τι θα έκανε δεν ήξερα καθόλου. Δεν νομίζω και κανείς άλλος, αλλά ήταν μια σπουδαία ομιλία. Θα ζητήσω από τη Γερουσία το μόνο εργαλείο που έμεινε για να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Μεγάλη εκτελεστική δύναμη για κήρυξη πολέμου ενάντια στην πιεστική κατάσταση. Τόσο μεγάλη σαν αυτή που θα μου δίνανε αν γινόταν εισβολή από ξένους. Όταν ανέλαβε το 1933, η χώρα ήταν σε βαθιά ύφεση. 4 στους 10 βιομηχανικούς εργάτες ήταν άνεργοι. Αλλά όσο μακάβρια κι αν ήταν η κατάσταση, το νέο αίσθημα ήταν ασυγκράτητο. Οι ευτυχισμένες μέρες ξανάρθαν. Ο Ρούσβελτ περιγράφει το πρόγραμμά του σαν ένα τολμηρό επίμονο πειραματισμό. Το μήνυμά του εκφράστηκε με 2 λέξεις. Το ονόμασε Νέα Συμφωνία. Πιάσε το με το ρυθμό της Νέας Συμφωνίας. Στα αγροκτήματα ο κόσμος το παίζει μουσικά. Οι ρόδες στα εργοστάσια του σιγομουρμουρίζουν. 10 εκατομμύρια πόδια το διατυμπανίζουν. Σε λίγες εβδομάδες η Ουάσιγκτον είχε μεταμορφωθεί από τους ρυθμούς της Νέας Συμφωνίας. Δημιουργήθηκαν νέες αντιπροσωπείες. Νέοι αξιωματούχοι προσελήφθησαν. Η νέα διοίκηση προσπάθησε να δώσει το εναρκτήριο λάκτισμα στην ανάκαμψη και την αναχέτηση της ανεργίας. 16 σημαντικά μέτρα τέθηκαν στο Κογκρέσο και εγκρίθηκαν σε 100 ημέρες. Δόθηκε άμεση βοήθεια σε Αμερικανούς αγρότες που αντιμετώπιζαν την καταστροφή. Το βοδινό έπιανε μόνο 2,5 σέντς ουγιά. Η οικογένεια των Στούπς υπέφερε από τις χαμηλές τιμές στο αγρόκτημά του στην Οκλαχώμα. Η κυρία Στούπς μας λέει: ο πρόεδρος Ρούσβελτ εμφανίστηκε στη σκηνή και αυτό που έκανε ήταν να πληρώνει για μια γελάδα, γιατί υπήρχαν πολλά κοπάδια και όχι αρκετό νερό. Και έτσι πλήρωνε 30 με 55 δολάρια για μια γελάδα και τα σκότωναν. Και διάλεγαν μια καλή και την πηγαίνανε στο εργοστάσιο κονσερβοποιίας για να κονσερβοποιηθεί το κρέας της. Μετά μας το δίνανε, όχι πάντα τη δική σου αγελάδα, και παίρναμε αρκετές κονσέρβες από αυτά τα κρέατα. Όταν δεν έχεις φαγητό και κάποιος σου δίνει φαγητό, τι άλλο μπορείς να σκεφτείς? Ότι ενδιαφέρεται για σένα. Ομοσπονδιακές δουλειές για χιλιάδες στο ρυθμό του 100 το λεπτό. 138 οδός μη Νέα Υόρκη, αύριο το πρωί 9 η ώρα. Στο Δημαρχείο, Μπαραμόλ, Μπρούκλιν, αύριο το πρωί 9 η ώρα. Ο κόσμος τοποθετήθηκε πάλι σε δουλειές που θα ωφελούσαν όλη τη χώρα. Η γυναίκα μου είπε: «Πού πας στις 12 η ώρα?» Είπα: «Πάω στην ουρά να πάρω εισιτήριο. Και εδώ είμαι, και έτσι αν με δεις, δεν σου λέω ψέματα. Ψάχνω για δουλειά για 3 χρόνια. Έχω μια γυναίκα και 3 παιδιά και πεθαίνω για να βρω μια δουλειά». Τρεις
Τρία γράμματα που κάνουν τη ζωή όμορφη. Δέλτα πι έψιλον. Διοίκηση πρόοδου έργων. Η διοίκηση πρόοδου έργων ήταν μία από τις πολλές νέες κυβερνητικές αντιπροσωπείες. Υπήρχαν δουλειά στους δρόμους και στα κυβερνητικά κτίρια. Άνθρωποι μεταφέρονταν σε μακρινές περιοχές να κάνουν έργα συντήρησης. Προσωρινός δασονόμος, ο Μάνσιλ Μίσιγκαν, ήταν δημοδιδάσκαλος μέχρι που η κομιτεία του στο Τένεσί χρεοκόπησε. Απλά δεν πληρωνόμουν. Δεν μπορούσα να βρω λεφτά και όταν πήρα τη δουλειά για 2 δολάρια την ημέρα, το χαρτονόμισμα του 1 δολαρίου μου φαινόταν για κουβέρτα σέλας. Τόσο μεγάλο μου φαινόταν, γιατί δεν κυκλοφορούσε χρήμα καθόλου στη χώρα εκείνη την εποχή. Δεν χρειάζεται να τονίσω τι έκανε αυτή η περίοδος εργασίας και υγιεινού περιβάλλοντος με καθαρό αέρα, ήλιο και αρκετό φαγητό σε αυτούς τους νέους ανθρώπους. Τους έδωσε εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Ήταν η διαφορά. Ήμουν ένας άλλος άνθρωπος, είχα μια λαμπερή εμφάνιση. Ένιωθα ότι η χώρα θα ξανασταθεί στα πόδια της και ότι όλοι θα ήταν επιτυχημένοι. Ήξερα όμως ότι δεν θα γινόταν σε μία νύχτα. Σίγουρα ένα τυπικό αμερικάνικο σπίτι. Χρόνος, η ώρα για μία άλλη συζήτηση με τον πρόεδρο δίπλα στον τζάκι. Τζόνι, πέρασε η ώρα να πας για ύπνο. Τι ώρα είναι? Μπαμπά, μπορώ να έχω μία δεκάρα? Μία δεκάρα. Μη με ενοχλείς, θέλω να ακούσω τον πρόεδρο Ρούσβελτ. Ο Ρούσβελτ ήταν ο πρώτος πρόεδρος που χρησιμοποίησε τη δύναμη του ραδιοφώνου σε σταθερή βάση. Κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Είμαι σταθερός στην άρνησή μου να δεχθώ σαν μία αναγκαία συνθήκη του μέλλοντός μας, μία μόνιμη στρατιά ανέργων. Δεν θέλω να σκέπτομαι ότι αυτό είναι το πεπρωμένο οποιοδήποτε Αμερικάνου να είναι μόνιμα στη λίστα επιδόματος ανεργίας. Μία γυναίκα θυμάται. Άκουσα τον πρόεδρο στο ραδιόφωνο. Ενθουσιάστηκα τόσο πολύ. Είμαι σίγουρη ότι όλοι πρέπει να αισθανόμαστε την μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για το τι έκανε και ότι θα κάνει για αυτή τη χώρα. Ό,τι καλύτερο για όλους. Ο φόβος εξαφανίζεται και η εμπιστοσύνη μεγαλώνει παντού. Μπαμπά, τι λες για εκείνη τη δεκάρα τώρα? Δεκάρα, έλα εδώ παιδί μου. Πάρε ένα δολάριο. Υπήρχε τεράστια ανάγκη για βοήθεια από τη νέα συμφωνία για τις νοτιότερες πολιτείες. 8 εκατομμύρια ζωές εξαρτιόντουσαν από ένα καρπό, το βαμβάκι. Και οι τιμές είχαν πέσει 70% από τον καιρό του κράχ. Δεν είχαμε τίποτε, δεν είχαμε το ελάχιστο μεροκάματο. Δεν είχαμε ασφάλιση, δεν είχαμε δικό μας σπίτι να μείνουμε.